Κύριε Γεωργιάδη. Είναι επιπροσωπικού, γιατί αναλόγω. Επιπροσωπικού είναι, βέβαια. Κύριε Γεωργιάδη, κατανοώ απολύτως τη συνήθειά σας να ασκείτε πολιτική με προσωπικές αιχμές και προσωπικές επιθέσεις. Σας ταιριάζει στο πώς εννοείτε το δικό σας ρόλο, ένα ρόλο πολιτικής καριέρας. Αυτά είναι προσωπικά θέματα, δεν θα πω περισσότερο, ψαχτείτε με τον εαυτό σας. Δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Κύριε Γεωργιάδη, το να πολιτεύεται κανείς κρατώντας όρθιο και την παράδοσή του και την ιστορία του στις πιο δύσκολες στιγμές που τα διλήμματα είναι ιστορικά και δεν είναι προσωπικά αλλά είναι του ελληνικού λαού, εκεί παίρνει τις αποφάσεις και κρίνεται. Αν θέλετε να το ευτελίσετε, είναι πάρα πολύ εύκολο και σας ταιριάζει. Και σας ταιριάζει. Ένας λόγος, λοιπόν, ταιριάζει στη συνήθειά σας να ασκείτε πολιτική με αυτόν τον τρόπο, κύριε Γεωργιάδη. Μη σηκώνετε το χέρι. Δεν έχετε να πείτε κάτι περισσότερο. Απαντώ σε μια ακόμα προσπάθεια, όχι μόνο απέναντί μου, απέναντι σε κάθε άνθρωπο πολιτικό σας αντίπαλο, να λειτουργήσετε εξυπνακίστικα και απαξιωτικά. Σας απαντώ, λοιπόν. Ποτέ δεν πολιτεύτηκα ούτε εναντίον της Costco, ούτε εναντίον της IBM, ούτε... Σας παρακαλώ! Πολιτεύτηκα και πολιτεύομαι ακόμα με βάση τις απόψεις που έχω για το τι σημαίνει δημόσιο συμφέρον. Κάθε φορά με τους όρους και τους κανόνες που προκύπτει αυτή η αντιπαράθεση. Τελειώνω. Προϊόν αυτής της τάσης είναι το σημερινό νομοθέτημα του πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και για την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με τις σημαντικότατες βελτιώσεις σε σχέση με το δικό σας υπόδειγμα και με την ίδρυση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Εγώ έτσι κρίνω το ρόλο μου. Υπουργός δεν με νοιάζει να είμαι ούτε μια μέρα περισσότερο από ότι έχω να κάνω τρία πράγματα. Ούτε βουλευτής με νοιάζει να είναι. Εσάς σας νοιάζει. Και γι' αυτό δεν μπορείτε να κάνετε τα δικά σας κριτήρια κριτική σε άλλες συμπεριφορές. Ευχαριστώ. Το λόγο...